Πάμε στον Αντώνη Τζοναράθε στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί έχουμε μια υπόθεση. Εκείνο συλλεύεται στη Θεσσαλονίκη ένας επιχειρηματής από τη Μυτιλίνη, όπου διαβάζω εδώ ότι... Καλά, αυτό εντάξει, είναι ανθρώπινη είναι οικογενειακή τραγωδία. Τον περιέλωσε με βενζίνη το σύζυγό της, τον άνθρωπο, και του έβαλε φωτιά. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Μια γυναίκα που έβαλε φωτιά στο σύζυγο. Θα μας τα πει τώρα ο Αντώνης. Ναι, είναι ένα πραγματικά σοκαριστικό συμβάν. Καλημέρα σας. Η γυναίκα 49 ετών περιέλουσε με βενζίνη και έβαλε φωτιά στο σύζυγό της ετών 58 και μάλιστα μέσα στο ίδιο τους το μαγαζί, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του νησιού. Χθες το απόγευμα έγινε το συμβάν. Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης με εγκάβματα πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού σε λαιμό, θώρακα, πλάτη και πόδια. Και επειδή δεν μπορούσε να αναπνεύσει και επειδή έφερε εγκάβματα στο 40% του σώματός του, χρειάστηκε να μεταφερθεί με επιχείρηση, βέβαια, που στήθηκε, δηλαδή έγινε αεροδιακομιδή από τη Μυτιλίνη, με Ντακότα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να διακομιστεί εν συνεχεία στο Παπα-Νικολάου, όπου και βρισκόμαστε, καθώς έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργικές επεμβάσεις. Μέχρι στιγμής, δηλαδή μερικές ώρες μετά από αυτό το συμβάν, δεν έχουμε εικόνα για την κατάσταση της υγείας του, παρά μόνο το ότι νοσηλεύεται στην ΜΕΘ εγκαυμάτων του νοσοκομείου. Πρέπει να σας πω ότι η 49χρονη συνελήφθη από τις δυνάμεις αστυνομίας χθες και σε βάρος της, σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίζεται ήδη δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Και σήμερα το πρωί θα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Αλλά είναι αυτό που είπε και ο Σπύρος, ότι κρύβεται πίσω από αυτήν την ιστορία μια πραγματικά αληθινή οικογενειακή τραγωδία. Φαίνεται ότι αυτό το ζευγάρι έχει περάσει πολλά, καθώς τα δύο από τα τρία τους παιδιά έχουν φύγει από τη ζωή, το ένα σε τροχαίο και το άλλο από πνιγμό. Αλλά βέβαια οι αρχές, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι και αυτή την ώρα εξετάζουν όλα τα κίνητρα τα οποία οδήγησαν αυτή τη γυναίκα ουσιαστικά σε αυτή την πραγματικά αποτρόπαια πράξη. Και αναμένεται σε λίγες ώρες από τώρα να έχουμε και μια νεότερη ενημέρωση από το νοσοκομείο σχετικά με την υγεία αυτού του ανθρώπου.